Μπορεί ο ΕΛΓΑ να παίρνει προκαταβολικά τα χρήματα των εισφορών από τους αγρότες, όμως οι αγρότες αποζημιώσεις δεν παίρνουν. Επίσης, πολλοί αγρότες της Αργολίδας δεν έχουν πάρει ακόμα τις επιδοτήσεις του 2008. Οργή και αγανάκτηση επικρατεί στον αγροτικό κόσμο, τόσο του νομού το δικού μας, όσο και τους όμορους νομούς. Με όλα αυτά που συμβαίνουν τώρα το τελευταίο καιρό, πρώτο θέμα είναι γύρω από το ΕΛΓΑ. Εδώ και πολύ καιρό κάποιοι αγρότες της περιοχής μας, του Κουτσοπόδη που είμαι συγκεκριμένα, ταλέποροι αγρότες με τις αγκινάρες, έχουν δηλώσει τις αγκινάρες τους διότι είχαν πάθει μια ολοκληρωτική ζημιά, καταστροφή. Και αυτοί περιμένουν από εκεί πλέον να ζήσουν. Ακόμη καν δεν έχουν έρθει στο Δήμο. Οι γεωπόνοι περάσανε, είδανε, αλλά δεν έχουν έρθει καν τα πορίσματα. Αν θα βγάλουν κάτι, δεν βγάλουν. Ένα άλλο θέμα που είναι ότι εδώ και 3 χρόνια υπάρχουν απλήρωτες κάποιες επιδοτήσεις από το χυμό του 2008. Άκουσα πρόσφατα προημερών σε κάποιο κανάλι εδώ τοπικό ότι η Λακωνία ήδη από τα πέρσι για τον παγετό δικαιώθηκε, είχαν κάνει κάποιες ενστάσεις και πήραν και τα χρήματα. Εμείς εδώ από το 2008 ο κόσμος είναι απλήρωτος. Ένα άλλο θέμα που είναι ότι το ΕΛΓΑ μας πήρε προκαταβολικά τα χρήματα σε όλους τους αγρότες και δυστυχώς δεν βλέπω αυτοί να ανταποκρίνονται στον αγροτικό τομέα, όχι μόνο να δίνουν αποζημίωση. Τα δέντρα έχουν πάθει το 50% στην Αργολίδα ολοκληρωτική καταστροφή. Με αποτέλεσμα να μην έχουν είτε κιλό. Οι ναυαλίνες ειδικά δεν έχουν είτε κιλό. Αυτά τα πράγματα, από πού θα αποζημιωθούν αυτοί οι άνθρωποι, πού θα βρουν ανταπόκριση, γιατί τα λεφτά τα πήραν προκαταβολή το ΕΛΓΑ. Και δυστυχώς δεν ανταποκρίνεται στους αγρότες όπως έπρεπε. Αυτά όλα τα θέματα ταλαιπωρούν τον αγρότη με αποτέλεσμα να φτάσει σε εξαθλίωση, να τα παρατήσει πλέον, να τα εγκαταλείψει. Και αυτοί να μας τα έχουν πάρει προκαταβολικά όλα τα χρήματα.